Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε τη Ρωσία, κρίνοντας ότι δεν διερεύνησε επαρκώς τη δηλητηρίαση του Αλεξέη Ναβάλνη τον Αύγουστο του 2020. Εργαστήρια δυτικών χωρών αποφάνθηκαν ότι η επικριτής του Κρεμλίνου έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ. Το δικαστήριο έδωσε εντολή στο ρωσικό κράτος να καταβάλει στον Ναβάλνη 40.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Την περασμένη Κυριακή ο ακτιβιστής γιόρτασε τα 47 γενέθλιά του μέσα στη φυλακή. Οι υποστηρικτές του διαδήλωσαν στη Μόσχα και δεκάδες πόλεις της Ρωσίας και του εξωτερικού ζητώντας να απελευθερωθεί. Οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν τουλάχιστον 100 άτομα.